παίζει με την κατώτερη κατηγορία. Είναι εκεί. Δεν θέλετε να θέσω, είπα εγώ δεν γίνεται, θα θέσω να θέσω. Ο κύριος Θεοκαθήτης ζητάει τον λόγο. Ο κύριος Θεοκαθήτης, όπως φέρετε, για αυτό που είδες στην προηγούμενη συνέντευξη, είναι ο εκπρόσωπος των επιχειρηματιών. Εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά τους και ό,τι σας πω θα είναι αλήθειες, οι οποίες ήταν τεκμηριωμένες. Έγινε ένας διάλογος για τον Τίμον Πιλάδο, παλιό ποδοσφαιριστό, με τον Κώστα τον Τάβαρη, που μπορεί να βοήθησε κάποιους να καταλάβουν κάτι, μπορεί κάποιος να τους βέβαιωσε. Όσον αφορά το διαδικαστικό, και την επιθυμία του Κώστα τον Τάβαρη να εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τα θέματα νομικά ξεκάθαρα. Μία μέρα σήμερα να εκλεγεί Διοικητικό Συμβούλιο και να γραφτεί στα πρακτικά, αναλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο, ο πρόεδρος δηλαδή, ή ο πλειοψηφών σύμβουλος, αναλαμβάνει τα χρέη του απεργούμενου μισό. Όσον αφορά το νομικό, όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Κώστα, είναι γεγονός ότι ήταν ο απολογισμός ούτε καν του ερασιτέχνη. Ήταν ο απολογισμός των Ακαδημίων του Πανηλιακού, που την ευθύνη διαχείρισης έχει ο Θοδωρής ο Δαγκόπουλος με τον Μπακάλι και τον Τρικονόμο, και είναι τα χρήματα που διαχειριστήκανε από πέρυσι μέχρι φέτος με έναν ισοσχελισμό εξόδων και εσόδων, που γι' αυτό δεν μπορώ εγώ ούτε να αμφιβάλλω, ούτε να εγκρίνω, ούτε να καταψηφίσω. Υπάρχουν και έσοδα και έσοδα. Ωραία, επειδή νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτός ο προϋπολογισμός της τάξης των 20.000, περίμενε τάκη μου να ακούσεις τον απολογιστό, τα έξοδα. Δεν θα πω στην διαδικασία, σας παρακαλώ πολύ μην με διακόπτετε. Αυτό που θα σας πω είναι τεκμηριωμένα και όποιος θέλει θα διαψεύσει επίσημα. Αυτή τη στιγμή ο Πανηλιακός, σαν ερασιτέχνης που έχει ξεροδοτήσει το ΚΑΠ, γιατί είναι δύο σκηνούντα λογεία, και έχει συμβεί και κάτι που είναι επαναλαβικός, δεν έχει γίνει παγκόσμιο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και νομικά και πρακτικά. Να σας αναφέρω μόνο ότι ο πρόεδρος του ΚΑΠ, ο κ. Δετσούλης, είναι και πρόεδρος του ΕΣΤΕΚΟΥ. Όσον αφορά το διαδικαστικό, αν είμαστε όλοι μέλη εδώ ή δεν είμαστε, να πληροφορήσω το Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί το Πανηλιακό αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε μέλη του Πανηλιακού, ούτε γραμμένος από ποιο του δώρο. Για να δούμε να δημιουργήσουμε κάτι φυσικό. Ο Πανηλιακός αυτή τη στιγμή με το αφημί που διαθέτει έχει βεβαιωμένο χρέος στο ΙΚΑ 176.000 σύμφωνα αξίσεις, συν δηλώσεις που υπολογίζονται, συν τα δώρα, συν την πρόβλεψη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, να σας δώσω να καταλάβετε, οι δηλώσεις για το ΙΚΑ των ποδοσφαιριστών στο ΙΚΑ δεν έχουν υποποιηθεί μέχρι την προθεσμία που έπρεπε να αποκτηθεί. Αυτά τα βεβαιωθέτα με το Γενάρη. Τα βεβαιωθέτα, το βελό χρέος του ΙΚΑ, και το λέω και επίσημα και με πίκο στο βιβλίο, θα κυμανθεί από 212 έως 220.000. Η επιχορήγηση, συγγνώμη, η επιχορήγηση της ΕΧΟ, η οποία είναι 50.000, από 50.000. Συγγνώμη. Εγώ σε αυτά που παραφέρω, στο τέλος θα απαντήσει ο Δημητάς. Αλλά να μην διακόπτουμε για να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Ωραία. Από τα 50.000 που δικαιούται η ομάδα στη συμμετοχή της στην Γάμα Δημοτικής ΑΤΑΠ, δικαιούνται 50.000. Έχεις πράξη διοίκηση 10.000. Αυτό με χαρτιά. Μένουν 40.
έχει αυτή τη στιγμή 28.500 χρέη και πρόστιμα στην ΕΠΟ, με επίσημη διαβεβαίωση του κυρίου Θεοφίλου του Ταμείου της ΕΠΟ και των τηλεφωνών του οποίου θέλει να ρωτήσει. Έχει αυτή τη στιγμή έχω στο σιρτάρι της δύο πλαστές επιταγές του Πανηλιακού και το περιμένει στη γωνία και μία πλαστή επιταγή από το ΙΚΑ η οποία έχει πάει στην ΕΠΟ. Αυτά του λέω με τίτλο στο πινέα. Η μία επιταγή ακάλυπτη είναι 10.200, η άλλη είναι 5.000 και η άλλη είναι 8.000 και είναι η ακάλυπτη επιταγή του ΙΚΑ για την οποία δεν θα γίνει και μηνύσεις για πλαστογραφία και για μια σειρά άλλες διαδικασίες. Είπαμε από την πρώτη στιγμή να μην εκθέσουμε το Πανηλιακό, θα σας πω και άλλα στοιχεία. Περιμένουμε.